Μεγάλο Σάββατο, όπου θα τελεστεί η Ανάσταση 9 η ώρα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, Πάτερ Σάββα, πρέπει να πάμε, να υπακούσουμε και να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε πρώτα τα του θέματος και μετά να το πούμε και αυτό. Δεν το παραλείπουμε. Ναι. Μήπως υπάρχει κάποια σχετική ερώτηση πρώτα για το θέμα. Πάντα τελείω συμπτωματικά δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Δεν έχουμε. Ωραία, εντάξει. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε καινοτομίες στην Εκκλησία μας. Νομίζω αυτό όλο έτσι, είναι μία υποταγή στον Καίσαρα, που δεν επιτρέπεται. Αυτό το φαινόμενο λέγεται καισαροπαπισμός. Δηλαδή να παρεμβαίνει ο Καίσαρας, η πολιτεία, στα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τους κανόνες της, έχει τους ιερούς κανόνες των Οικουμενικών και των Τοπικών Συνόδων, που ρυθμίζουν τα της λειτουργίας, έτσι, της Εκκλησίας. Υπάρχει ένας κανόνας, ας πούμε, της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που σημαίνει αλάθητος, γιατί οι αποφάσεις του Οικουμενικού Συνόδου είναι αλάθητες και δεν αλλάζουν ποτέ, που λέει ότι δεν επιτρέπεται καμία καινοτομία. Το και με αλφαγιώτα, καινοτομία θα πει κάτι το καινούριο, μέσα στη λατρεία, μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, αυτό είναι μια καινοτομία που δεν επιτρέπεται. Έχουμε επίσης αυστηρά καθορισμένα του Πάσχα, πότε θα γιορταστεί η ημέρα του Πάσχα. Έτσι, είναι αυστηρά καθορισμένο αυτό από τους Άγιους Πατέρες. Οπότε νομίζω ότι την απάντηση την έχουμε. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτά που έχουμε παραλάβει έτσι 2.000 χρόνια τώρα από τους Αγίους Πατέρες. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, μάλιστα, είναι αυτή που καθόρισε τον εορτασμό του Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμπίπτει με το Εβραϊκό Πάσχα. Και όπως υπάρχει, ας πούμε, στο ημερολόγιο, στα δίπτυχα της Εκκλησίας, διαβάζουμε ότι στο 2021 το νομικό Πάσχα, το Πάσχα των Εβραίων δηλαδή, είναι την 1η του Μαΐου. Έτσι, δηλαδή, είναι η μέρα που το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, είναι το Πάσχα των Εβραίων φέτος. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συμπέσουν αυτές οι δύο γιορτές. Οπότε καταλαβαίνουμε. Και έχουμε την απάντηση μέσα από όλα αυτά των Αγίων Πατέρων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μία περίοδο διωγμού. Και όταν ζούμε σε περίοδο διωγμού, έτσι κάνουμε αυτό που κάνουν οι Άγιοι Πατέρες όταν είχαν διωγμό. Οργανωνόντουσαν και με ευλαβείς, με πιστούς, με αγίους ανθρώπους, κάνανε αυτά που ορίζει η πίστη, χωρίς να παρεκκλίνουν. Μπορεί ο Καίσαρας να μας πει αύριο, δεν ξέρω τι άλλο θα μας πει. Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποταχθούμε στο οποιοδήποτε μέτρο.